Λοιπόν, για να πάμε στο τρίγωνο. Στο τρίγωνο των Βερμούδων. Αντρέα μου, καταρχάς να δούμε μερικά πράγματα. Το τρίγωνο των Βερμούδων αυτό ξαναφουντώνει για άλλη μια φορά και θέλω να εφιστήσω την προσοχή του κόσμου, διότι πλέον είναι υποψιασμένοι ότι εδώ και 2 χρόνια λέμε τα πράγματα όπως πρόκειται να συμβούν και όχι όπως θα θέλαμε εμείς ή όπως θα μας άρεσε εμάς ή όπως μας συμφέρει εμάς. Στεγνά και χωρίς παροπίδες. Αυτή τη στιγμή, μόλις τελείωσε μία εβδομάδα που ήταν η πιο άγρια εβδομάδα που πέρασε η παγκόσμια οικονομία. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο πράγμα. Θα ήταν άδικο να χαραμίσω την εκπομπή για να σας περιγράψω αυτό. Ίσως το κάνουμε στο μέλλον για τούτην εδώ την εβδομάδα. Αλλά σε ένα γενικότερο πλέγμα, αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι η καταστροφή του οικονομικού συστήματος όπως το ξέρουμε τώρα. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι μπαίνουμε σε ένα ψυχροπολεμικό περιβάλλον, όχι στη βάση της φιλοσοφίας, γιατί μπαίνουμε. Διαφωνώ διότι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι το ψυχροπολεμικό περιβάλλον, τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, δεν ήταν η μανία κάποιων κομμουνιστών και αντιπάλων κάποιων καπιταλιστών που σκοτωθήκανε μεταξύ τους και είχαν ψυχρό πόλεμο και λόγω ιδεολογίας. Αυτά είναι καλά για τους καφενέδες, είναι καλά για να λέμε ας πούμε κάποια πράγματα, να τα εξετάζουμε και να αναλύουμε θεωρίες. Η πραγματικότητα ήταν ότι ο ψυχρός πόλεμος και το ψυχροπολεμικό περιβάλλον επί της ουσίας ήταν η απόρρια της καταστροφής του προηγούμενου οικονομικού συστήματος που υπήρχε. Το σύστημα αυτό όπως το ξέραμε βασιζόταν στην ισχύ της βασίλισσας και του στόλου της, η οποία διατηρούσε τους δρόμους, τους εμπορικούς ανέπαφους. Και δια της ισχύς των όπλων, κυρίως του ναυτικού, κρατούσε η Αγγλία τον έλεγχο όλης της παγκόσμιας οικονομίας. Μέχρι που καταστράφηκε αυτό το πράγμα πριν 100 χρόνια. Αργότερα, μετά την καταστροφή και ειδικά μετά το κράχ του 29, προσπάθησαν πάρα πολύ να ξαναφτιάξουν αυτό το κατεστραμμένο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της διεθνούς οικονομίας όπως ήταν τότε και όπως την ξέραμε τότε. Και αντί για να τα φτιάξουν, προέκυψε και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μετά από ένα κράχ του 29, όπου πριν το 29 είχε προηγηθεί στην Αμερική μια τρομακτική πανδημία της ισπανικής γρίπης, της Spanish Flu, η οποία είχε τόσα θύματα το 18, 19 και 20, περισσότερα από ό,τι είχε η Αμερική στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο Βιετνάμ και στην Κορέα, σε αυτή τη διετία. Και αυτό ήταν πολύ, αν το θέλεις, η βάση η οποία οδήγησε στο κράχ του 29 και το κράχ του 29 με τη σειρά του γέννησε τον Χίτλερ και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η αποτυχία τους να φτιάξουν ένα καινούριο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό, ένα εμπορικό σύστημα συνεχίστηκε και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο ψυχρός πόλεμος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ο χωρισμός του κόσμου σε 2 διαφορετικά οικονομικά εμπορικά συστήματα. Αυτό που λένε Δύση, που δεν ήταν απαραίτητα η Δύση, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα σύστημα το οποίο προχώρησε, αναπτύχθηκε με συγκεκριμένες χώρες, και αυτό που λέμε η Σοβιετική επιρροή, το σύμφωνο της Βαρσοβίας, ήταν το άλλο μισό του κόσμου. Αυτά ήταν 2 παγκόσμια
εμπορικά δίκτυα. Έπρεπε να περάσει μισός αιώνας ούτως ώστε αυτά τα δύο παγκόσμια εμπορικά συστήματα, το δυτικό και το σύμφωνο της Βαρσοβίας με Κίνα και τα λοιπά και τα λοιπά και αυτές τις χώρες, άρχισαν να τα βρίσκουν περίπου σε 5 δεκαετίες και άρχισαν να συμπλέουν το ένα με το άλλο και άρχισαν να συντίθενται, οι αγορές, να αρχίσει να μπλέκει μία στην άλλη, να εισβάλλει μία αγορά στην άλλη και να δημιουργηθεί επιτέλους ένα παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και μια εποχή, αν το θέλεις, εμπορικής σταθερότητας, στην οποία νομίζαμε ότι εξέλιξε η πυρηνική απειλή. Διότι όλοι πηγαίναν, όλα πηγαίναν καλά. Είμαστε στα λιβάδια όλοι, τρέχαμε. Ευτυχία, άνοδο και ξαφνικά τα τύμπανα του πολέμου ξαναήχησαν. Κάποιοι μπερδεύονται από συναισθηματισμό και λένε ότι η εισβολή στη Ιουγκοσλαβία ήταν απειλή πολέμου για την Ευρώπη. Δεν ήταν απειλή πολέμου η Ιουγκοσλαβία. Για τον εξής απλό λόγο. Ότι δεν υπήρχε απέναντι κάποιος να πολεμήσει. Τη Ιουγκοσλαβία βομβάρδισαν μέχρι και την κινέζικη πρεσβεία, μέχρι και πρεσβείες. Και φάνηκε ότι δεν υπάρχει κανένας από την απέναντι πλευρά διατεθειμένος για να ξεσπάσει ένας παγκόσμιος πόλεμος. Αυτό εννοούμε όταν λέω εγώ προσωπικά τουλάχιστον ότι 75 χρόνια είχαμε ειρήνη στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να σταθεί απέναντι σε κάποιον άλλον και να απειλεί με πόλεμο. Το ίδιο και στην Κύπρο, που είναι το γραμμάτιο το οποίο δεν το έχουμε ξεχρεώσει ποτέ, αν και το οφείλουμε πανάκριβα, πάλι δεν ήταν μια περίπτωση όπου κάποιοι στρατοί μεγάλοι γενικευμένοι θα μπορούσαν να συγκρουστούν μεταξύ τους. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει λοιπόν 75 χρόνια με το ζόρι, με τον καλό τον τρόπο, με τον κακό τον τρόπο, πόλεμος στην Ευρώπη δεν είχε ακουστεί καν σαν ιδέα. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Και αλλάζουν γιατί ξαναέρχεται αυτό το ψύχρο πολεμικό πλήμα. Διότι κάποιοι απαιτούν να αλλάξει το διεθνές εμπορικό σύστημα. Το απαιτούν εδώ και τώρα. Και αυτοί οι κάποιοι δεν είναι απαραίτητα ο Πούτιν. Μπορεί να είναι κάποιοι πολύ πιο πάνω από τον Πούτιν. Μπορεί αυτοί οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις να μην είναι καν από την ανατολική πλευρά, αλλά να είναι από τη δυτική πλευρά του πλανήτη. Το θέμα είναι ότι αυτό το σύστημα φαινόταν ότι έχει δημιουργήσει μια φούσκα είτε επιμέρους σε διάφορους οικονομικούς τομείς, είτε γενικά, αν το δεις, και πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν είμαι οπαδός της θεωρίας The Great Reset, διότι reset κάνεις όταν κλείνεις έναν υπολογιστή και τον ξανανοίγεις. Εδώ αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι format. Κάποιοι προσπαθούν να διαγράψουν όλες τις γνωστές συνθήκες και όλη την εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική, όλη την οικονομική μηχανική που έχει αναπτυχθεί στον πλανήτη εδώ και τώρα. Και γι' αυτό η εισβολή στην Ουκρανία είναι τόσο σκληρή. Και είναι πάρα πολύ σκληρή, διότι επέλεξαν να την ξεκινήσουν αυτό το ξεκαθάρισμα εν μέσω πανδημίας. Δεν ξέρω αν το έχετε ξεχάσει, επειδή δεν το λένε συχνά πια στις ειδήσεις, η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις επίσημες πηγές. Άσχετα αν όλοι πλέον συμπεριφέρονται σαν να τέλειωσε. Και γιατί συμπεριφέρονται όλοι σαν να τέλειωσε? Διότι αυτό που ζούμε τώρα είναι απόρρια του τρόπου της διαχείρισης της πανδημίας. Τα λάθος.
Ξέρω ότι δεν πρέπει να τα λέω αυτά τα πράγματα. Αλλά κάποιος πρέπει να το πει. Ήταν λάθος η διαχείριση της πανδημίας. Οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια σε μια διαραγή των σχέσεων στους εμπορικούς δρόμους. Εμφανίζονται διαρκώς νέοι παίκτες που διεκδικούν για λογαριασμό τους εμπορικούς δρόμους, είτε θαλάσσιους, κυρίως θαλάσσιους, είτε οδικούς. Και εκεί δεν έχει γίνει καμία συμφωνία. Η Ουκρανία δεν δικαιολογεί η ύπαρξή της αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε τώρα. Ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, οι μεν λένε εμείς, αν δεν έχουμε το πάνω χέρι στην Ουκρανία, θα πατήσουμε τα κουμπιά και θα σας στείλουμε πυρηνικούς πυράβλους. Θα κάψουμε τον πλανήτη. Ο ίδιος ο Πούτιν, τι θα τον κάνουμε τον πλανήτη άμα δεν υπάρχει η Ρωσία, δηλαδή θα πατήσουμε τα κουμπιά. Απ' την άλλη, εκατέρωθεν απειλές. Δηλαδή, κανένας δεν σκέφτεται ότι, δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα εξαϊλώσουμε τις μεγάλες πρωτεύουσες, θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά, θα μολύνουμε τον πλανήτη για την Ουκρανία. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν είναι η Ουκρανία. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο μεγάλο ήθελα να πω. Το βιώσαμε. Το βιώσαμε 2 χρόνια. Με την πλήρη αλλαγή της δομής ζωής μας, κατοίκων εργασία, κατοίκων μάθηση, απομόνωση των άλλων, εξαποστάσεως, σαν να είναι φορέας θανάτου. Όλα αυτά διαβάσαμε κάτι το οποίο το σχολιάσαμε τον καιρό εκείνο στην εκπομπή μας, ότι κάποιοι πήραν την απόφαση να μας κλειδώσουν στα σπίτια μας. Ναι. Όχι στο δρόμο. Όχι στα εμπορικά. Όχι στην καφετέρια. Όχι στην ανοιχτή ζωή. Ένας παράξενος πόλεμος που ενώ τον βιώναμε δεν μπορούσαμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτόν. Εμείς τα λέγαμε εδώ. Εμείς μια χαρά τα βλέπαμε. Άλλοι δεν θέλουν ακόμα και σήμερα να τα δουν. Στην παρέα έχουμε και τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο. Το γρήβα. Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε μου, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν είναι ο Πούτιν. Mm-hmm. Δεν είναι ο Μπάιντεν. Είναι αλλού ο πόλεμος. Και αυτοί απλώς μεταφέρουν την αναγκαιότητά του και την υπενθυμίζουν. Αυτό το διακρίνουμε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ότι διαχέεται μία αντιδικία επηρεάζει σχέσεις με Ινδία, με Κίνα, με σ' ακούω. Ανδρέα, εγώ ποτέ δεν πίστεψα και ούτε πρόκειται να πιστέψω ποτέ ότι υπάρχει κάποιο είδους υπερανθρώπων μέσα στον πλανήτη που ελέγχουν τα πάντα και όλα βαίνουν βάσει σχεδίου. Αντιθέτως, οι άνθρωποι είναι πολύ μικροί, ακόμη και αυτοί που εμείς θεωρούμε ότι είναι πανίσχυροι, στην πραγματικότητα δεν μπορούν να ελέγξουν το τίποτα
και άλλα είναι τα σχέδια του Θεού, άλλα είναι των ανθρώπων. Ποτέ δεν θα δεχτώ αυτή την άτυπη δολολατρεία έτσι υπερδυνάμεων που κρυφά κινούν ενήματα. Ποτέ. Ωστόσο, είναι γεγονός αυτό που είπε και ο Γιώργος, ότι δεν είναι η Ουκρανία μόνο, δεν είναι η σύγκρουση, η άμεση γεωπολιτική σύγκρουση Ρωσίας-Δύσης, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι. Είναι μια ολόκληρη ούτε καν αναδιάταξη της παγκόσμιας ισχύως. Είναι ουσιαστικά σαν να έσκασε μια βόμβα ή σαν είχε μαζευτεί εκρηκτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία ήταν ο πυροκροτητής. Ανατινάχτηκε αυτή η εκρηκτική ύλη και ο κόσμος έχει σπάσει σε κομμάτια και τώρα πρέπει να ξαναφτιαχτεί. Είναι δεδομένο επίσης ότι πολύ ισχυρές δυνάμεις ανά τον πλανήτη, ένθεν και ένθεν, και από την πλευρά της Δύσης και από την πλευρά της Ανατολής, δεν εννοώ τη Ρωσία, εννοώ όταν λέμε Ανατολή, εννοούμε των ανερχόμενων ευρασιατικών δυνάμεων, ήθελα να τελειώσει αυτή η τάξη πραγμάτων, αυτό που λέμε νέα τάξη πραγμάτων, όπως είχε διαμορφωθεί μετά τον ψυχρό πόλεμο. Οι χώρες της Ανατολής, γιατί πολύ απλά αυτές οι δομές εξέφραζαν και εξυπηρετούσαν το αποπροσωποιημένο δυτικό χρηματιστηριακό ουσιαστικά κεφάλαιο και είχαν και ελέγχανε και αυτούς σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στο μεταξύ από πλευράς τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει ένα κέντρο, ξέρεις, υπάρχουν πολλά, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του βαθέως κατεστημένου των Ηνωμένων Πολιτείων ήθελε να ξεκινήσει ξανά ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Όπως είπε ο Γιώργος, δεν έχει νόημα να είναι ψυχρό πόλεμο, γιατί ψυχρός πόλεμος ήταν η περίοδος που ζήσαμε και την ονομάσαμε και έτσι, γιατί έμεινε ψυχρός πόλεμος και μια σειρά από άλλους λόγους. Απλώς ελείψη καλύτερου όρου, λέμε τέλος πάντων αυτό, λέμε ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός σε υψηλούς τόνους όμως και μεγάλης οξύτητας που να περιλαμβάνει και στρατιωτική απειλή, μεγάλου κινδύνου στρατιωτική απειλή, όχι να πάνε να συμπλακούν τίποτα δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων ένθεν και ένθεν, και να περιλαμβάνει και τον κίνδυνο του πυρηνικού πολέμου. Και εδώ μου επιτρέπεις να κάνω μια μεγάλη παρένθεση και να πω γιατί είναι σημαντικό αυτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το κομμάτι αυτό του αμερικανικού κατεστημένου θέλει να αναζωογονήσει το αμερικανικό στρατοβιομηχανικό σύμπλεγμα. Εδώ τώρα πολλοί από τους ακραιωτές μας είναι δεδομένο ότι θα τσινήσουν και θα πούνε τι θα ακούσουμε τώρα πάλι. Θα ακούσουμε τις θεωρίες ότι όλα γίνονται για να πουλάνε όπλα οι πολεμικές βιομηχανίες. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Και αυτό βέβαια. Να θυμίσω ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου και το ξέσπασμα του πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύει το 99,99999% του πληθυσμού και στην Ελλάδα και γενικότερα, οι αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες υπέστησαν μεγάλη ήττα, να το πούμε έτσι. Γιατί αυτό? Γιατί πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεπλάκησαν σε πολέμους χαμηλής έντασης εναντίον αντιπάλων χαμηλής τεχνολογίας, έναντι των οποίων όλα αυτά τα μαγικά τεχνουργήματα που ανέπτυσαν οι Αμερικανοί, τύπου υπτάμενα πυροβολία λέιζερ, τα φουτουριστικές αυτές οι δομές του FCS, των Future Combat Systems, που θα ήταν με ρομπότ και με πανδρομένα συστήματα και ένα σωρό άλλα, πολύ απλά δεν είχαν λόγο να υπάρχουν. Εδώ λέγανε, είχαν βγει διάφοροι ανώτατοι στρατιωτικοί και λέγανε τι τα θέλουμε τα F-16 τη στιγμή που εγώ κυνηγάω στα βουνά αντάρτες. Λοιπόν, αναπτύχθηκαν βέβαια τα λεγόμενα αυτά τα ρομποτικά αεροσκάφη τύπου Predator, Reaper κτλ. Τα οποία ναι μεν ήταν ρομποτικά, αλλά δεν ήταν καμιά ιδιαίτερης τεχνολογίας. Δώσανε πάρα πολλά λεφτά οι Αμερικανοί σε συστήματα όπως ήταν τα οχήματα, τα MRAP, τα Mine Resistant Ambush Protected, τύπου MRAP, δηλαδή να αντέχουν σε εκρηκτικούς μηχανισμούς που δεν τα φτιάχνανε καν οι ίδιοι. Τέλος πάντων, δαπανίσαν, να μην πολυλογούμε, $3 εκατομμύρια, όχι δις, $3 εκατομμύρια
για παρόμοιους, για αυτούς τους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, και η παραδοσιακή πολεμική τους βιομηχανία υπέστη ζημίες. Όχι ζημίες ότι έχανε, αλλά δεν προωθήθηκε, δεν προχώρησε με τον τρόπο που θα έπρεπε, που περίμεναν ότι θα προχωρούσε. Πολλά προγράμματα, όπως ήταν ας πούμε το διάδοχο του μαχητικού ελικοπτέρου του Απάτσι, το RAH 66, το Κομάντσι, ακυρώθηκε. Μιλάμε για 725, αν θυμάμαι καλά, ελικόπτερα. Το F-22, το περιβόητο αυτό το υπερμαχητικό, αντί να κατασκευαστούν 750 που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός, κατασκευάστηκαν 188. Τα Arsenal Ships, τα πλοιοβλοστάσια, το F-35 καθυστέρησε πάρα πολύ και μια σειρά από άλλα. Και αν δεν υπήρχε η τεράστια αγορά της Μέσης Ανατολής, δηλαδή Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν κλπ, που δώσανε περίπου μισό, 3 δολάρια για να αγοράσουν οπλικά συστήματα, δεν θα είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι αμερικανικές αεροδιαστημικές και αμυντικές βιομηχανίες. Ταυτοχρόνως, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αμυντικές και αεροδιαστημικές βιομηχανίες οδηγούντουσαν σε μια σειρά, μια αλληλουχία εξαγορών και συγχωνεύσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων. Έτσι μεγαλώναν σε μέγεθος και καθίστανται δυσκίνητοι και δυσλειτουργικοί λευκοί ελέφαντες, και από την άλλη μειώνονταν σε αριθμό. Και έτσι η αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ έχασε το δυναμισμό της. Μείνανε 2-3-4 μεγάλα συγκροτήματα, όπως είναι η Lockheed Martin, η Boeing, η Northrop Grumman, η Raytheon, αυτά. Λοιπόν, χάθηκε ο αστερισμός των πολλών εταιριών που ανταγωνίζονταν μεταξύ τους και ήταν δυναμικές και ήταν αυτές που δώσανε την ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλο αυτό το πράγμα έπρεπε να ξεκινήσει ξανά λοιπόν. Και το ξαναλέω, δεν είναι μόνο τα όπλα. Δεν είναι μόνο τα όπλα αυτά καθ' αυτά. Είναι το λεγόμενο αμερικανικό στρατοβιομηχανικό σύμπλεγμα που είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι σε όλους τους τομείς υψηλής τεχνολογίας. Επίσης δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό. Είναι γενικότερα η αμερικανική οικονομία, δηλαδή όπως είπε ο Γιώργος πριν, για να θυμηθούμε και την ιστορία, από το κράχ του 1929 οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν να βγαίνουν με το λεγόμενο New Deal του Franklin Delano Roosevelt. Λοιπόν, δηλαδή τι έκανε, αυτό έδωσε τεράστια έμφαση στις δημόσιες δαπάνες, δημόσια έργα και. Λοιπόν, και αυτό όμως είχε φτάσει προς τα τέλη της δεκαετίας του 30, είχε φτάσει στα όρια του. Και τι έγινε τότε, ξεσπάει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και η Αμερική πλουτίζει. Η ανεργία φυσικά εξαφανίζεται, αντιθέτως μπαίνουν στην παραγωγή και οι γυναίκες, οι τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες των ΗΠΑ κινητοποιούνται και η αμερικανική βιομηχανία απογειώνεται. Με το τέλος του ψυχρού πολέμου, με το τέλος, συγγνώμη, του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, προς στιγμήν φάνηκε ότι θα ξαναγίναγαν σε ύφεση. Πήραν μια σειρά από μέτρα για να το αντιμετωπίσουν. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τον διαδέχθηκε ο ψυχρός πόλεμος. Και ξεκινάει λοιπόν αυτό που λένε οι επιστήμονες πολιτικής οικονομίας, η οικονομία του NSC68. Το NSC68 είναι το έγγραφο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, που ουσιαστικά επισημοποιεί την έναρξη του ψυχρού πολέμου και αυτό που λέμε τη διαδικασία της ανάσχεσης, του containment της Σοβιετικής Ένωσης, που πάλι αυτή η λέξη ξαναπαίζει έντονα τώρα, είναι το double containment της Κίνας και της Ρωσίας. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν ξεκινάει η ψυχροπολεμική οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο τα όπλα. Για παράδειγμα, το 1951 ο πρόεδρος Τρούμαν αποφασίζει την αποκέντρωση των κρίσιμων βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών για να μην δίνουν πολύ απλά στόχο στα πυρηνικά όπλα. Έτσι οι βιομηχανίες ξεμοντάρονται και μετακινούνται, δημιουργούνται νέες βιομηχανίες. Για να δημιουργηθούν βιομηχανίες φτιάχνονται αυτοκινητόδρομοι, παράγεται ατσάλι, μετακινούνται πληθυσμοί, δημιουργούνται τα προάστια, γίνεται μια αποκέντρωση, τα μεγάλα προάστια γύρω από τις αμερικανικές μεγαλούπολες και μετακινούνται οι πληθυσμοί. Γίνεται αυτή η κουλτούρα των προαστίων που βλέπαν και στις αμερικανικές ταινίες. Απογειώνεται η παραγωγή αυτοκινήτων για να μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μετακινούνται στις δουλειές τους, στα προάστια κτλ. Το 1956 έρχεται ο πρόεδρος Αϊζενχάουερ πλέον και λέει, ξεκινάει το πρόγραμμα, το εθνικό πρόγραμμα για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων για αμυντικούς σκοπούς, για να μπορούν να επικοινωνούν γρήγορα οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ τους, να μετακινούνται εφόδια, στρατεύματα σε περίπτωση εισβολής ή πυρηνικού πολέμου. Αυτό τι σημαίνει, με τεράστια δημόσια έργα, παραγωγή τσιμέντου, χάλιβα, αυτοκινήτων και. Και το σημαντικότερο όλο είναι ότι μετά το σοκ της τοποθέτησης του πρώτου δορυφόρου σε δροχιά του Σπούτνικ,
Η Αμερικανική κυβέρνηση φτιάχνει δύο οργανισμούς. Ο ένας ήταν η NASA για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Ο ένας ήταν η γνωστή NASA και ο άλλος ήταν η DARPA, ARPA τότε, η Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων του Πενταγώνου, που ξεκινάει να επενδύει σε προηγμένες τεχνολογίες, σε απίστευτα προηγμένες τεχνολογίες για αμυντικούς σκοπούς. Μεταξύ των άλλων, η υπηρεσία αυτή κατασκευάζει και το διαδίκτυο, τον πρόγονο του ίντερνετ. Το ίντερνετ δηλαδή στην πρώτη του μορφή που ήταν το ARPANET. Το ARPANET ακριβώς, που ήταν ένα σύστημα για να προσφέρει τηλεπικοινωνίες σε καιρό πυρηνικού πολέμου. Δημιουργείται δηλαδή ένα πλέγμα, ένα υπερ-οικοσύστημα βιομηχανικών, τεχνολογικών και οικονομικών δραστηριοτήτων βασισμένες πάνω ακριβώς στον ψυχρό πόλεμο. Και αυτό το οικοσύστημα δεν παράγει μόνο όπλα, παράγει γενικότερα υψηλές τεχνολογίες. Υψηλές τεχνολογίες είναι το προβάδισμα στην Αμερική. Με το τέλος του ψυχρού πολέμου αυτό το πράγμα αρχίζει και επιβραδύνεται. Με τον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, επαναλαμβάνω, γιατί εγκλωβίστηκαν σε πολέμους που χαλάγαν πολλά λεφτά αλλά σε χαζομάρες και όχι σε όπλα υψηλής τεχνολογίας, επιβραδύνεται έτσι περαιτέρω. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Έχεις απέναντί σου το σύμπλεγμα Ρωσίας-Κίνας. Και έχεις και κάτι άλλο. Έχεις την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στην οποία εσύ δεν έχεις ξεκινήσει καλά. Δεν είσαι πλέον ο επικεφαλής. Επικεφαλής είναι οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι προηγούνται στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, των αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων, των κβαντικών υπολογιστών, της τρισδιάστατης εκτύπωσης για παραγωγή και μια σειρά από άλλα. Και γιατί προηγούνται? Όχι γιατί είναι πιο έξυπνοι από σένα ή έχουν καλύτερη τεχνολογία. Έχουν λιγότερα πολιτικά και πολιτισμικά εμπόδια. Ποια είναι τα πολιτικά εμπόδια? Για παράδειγμα, οι Κινέζοι, επειδή είναι ένα αυταρχικότατο καθεστώς, δεν υπάρχουν εκεί προσωπικά δεδομένα. Άρα, οι εταιρείες πληροφορικής έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα δεδομένα. Υπάρχουν πολύ καλύτερα πρόσβαση στα μεγάλα δεδομένα, τα big data, το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη, να το πούμε έτσι, των εταιριών πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, όσον αφορά τα αυτόνομα ρομπότ, η κουλτούρα της Δύσης, της Ευρώπης και της Αμερικής είναι φοβική. Φοβάται. Είναι η κουλτούρα, αυτό που λέμε, το σύνδρομο του Φράγκενστάιν. Και υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις για την ανάπτυξη, παράδειγμα, αυτόνομων οπλικών συστημάτων. Αντιθέτως, στην Ανατολή, όχι μόνο στην Κίνα, πάλι για πολιτισμικούς λόγους, δεν υπάρχουν παρόμοια προβλήματα. Οπότε οι άλλοι είναι ένα βήμα μπροστά. Το παραπιπτόντος δεν το λέω εγώ. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να δει το βιβλίο του Άλεκ Ρος, «Οι βιομηχανίες του μέλλοντος», που κυκλοφορεί στα ελληνικά, ο οποίος είναι ένας πολύ εξειδικευμένος άνθρωπος σε θέματα πανεπιστημιακός, σε θέματα νέων τεχνολογιών, και ήταν και ο σύμβουλος για νέες τεχνολογίες της Χίλαρη Κλίντον, όταν ήταν αυτή υπουργός εξωτερικών, που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Με το νέο ψυχρό πόλεμο, δηλαδή με την απειλή, με πολεμικό τύπο ανταγωνισμό με τις δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις, όλα αυτά τα εμπόδια σαρώνονται. Πακτολή δολαρίων θα ξαναπέσουν. Οι ευαισθησίες και οι ανησυχίες περί των αυτόνομων οπλικών συστημάτων, των αυτόνομων ρομπότ, της τεχνητής νοημοσύνης, τα μεγάλα δεδομένα, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα κτλ. Σαρώνονται, γιατί πλέον προβάλλει η αντιμετώπιση ενός δαιμονοποιημένου εχθρού, που είναι το σύστημα Ρωσίας-Κίνας. Η αμερικανική οικονομία και γενικότερα η δυτική οικονομία παίρνει μπροστά. Αυτή η ενυπνώση, τεράστια βιομηχανική και τεχνολογική ικανότητα της Δύσης ξαναπαίρνει μπροστά, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις υψηλές πλέον τεχνολογίες και των αντιπάλων, και τότε όλα με λίγα άλλα. Λοιπόν, οπότε όντως, και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις σκοτεινές που λειτουργούν με οικονομικά κριτήρια, οι οποίες προωθούν όλον αυτόν τον νέο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Από το πεδίο θέασης μου ξεφεύγουν οι περισσότερες, γιατί δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτήν εδώ μπορώ να τη δω. Μπορώ να τη δω και μπορώ να τη δω πάρα πολύ καθαρά. Σκοτεινές δεν μπορώ να τις πω. Κάθε άλλο νομίζω ότι τις βιώνουμε. Γεια όλα μου. Ανδρέα μου, κοίταξε να δεις. Την Ελλάδα, για να γυρίσουμε σε έναν πόλεμο, ναι, τον οποίο τον έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει, και ο οποίος πόλεμος αρχίζει πλέον να μας δείχνει τα δόντια του. Ο πόλεμος είναι συνενέργεια, όπως είχες αναπτύξει και ο ίδιος. Σ' ακούω. Η κορυφή του παγόβουνου
είναι η ενέργεια. Ο πόλεμος είναι παντού. Και δυστυχώς είναι σε πράγματα τα οποία ήταν κατακτήσεις ενός αιώνα. Δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα ήταν μια κατάκτηση που δουλέψαν εκατομμύρια άνθρωποι από όλες τις φυλές. Και δούλευε 24 μέρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Έσπασε. Και είχαμε προειδοποιήσει πολύ πρόημα ότι θα σπάσει αυτό το πράγμα. Το νόμισμα αυτής της κατάστασης που ζούμε τώρα έχει δύο πλευρές. Και εγώ θα προτείνω να δούμε και τις δύο πλευρές. Αν θέλουμε από αυτόν τον Αρμαγεδόνα που έχει έρθει, παλιά λέγαμε θα έρθει, έχει έρθει. Αν θέλουμε να βγούμε αλόβητοι από αυτό το πράγμα, ή εν πάση περιπτώσει αλόβητοι είναι λίγο δύσκολο, αλλά αν θέλουμε να βγούμε με τα λιγότερα τραύματα, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Διότι εδώ τι γίνεται τώρα. Εμείς βλέπουμε με τον παραδοσιακό τρόπο κάποιοι πολύ εσφαλμένα κρατικές συμμαχίες, ενώ δεν υπάρχουν κρατικές συμμαχίες. Τι κρατικές συμμαχίες? Τι κρατικές συμμαχίες? Υπάρχει, επειδή ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό, υπάρχει ένα γήπεδο, παίζουν 4 ομάδες μέσα. Και κάθε μία προσπαθεί να βάλει γκολ στο τέρμα της άλλης. Δεν υπάρχουν οι φιλίες. Καθένας προσπαθεί να βάλει και σώσα. Και αν δεν μπορέσει να βάλει κάπου γκολ, τότε υποχρεούται, αν θέλει να συνεχίσει να παίζει, να βάλει ένα αυτογκολ. Μόνος. Το έχω περιγράψει σε εκπομπές πολύ καλά. Δεν θα σταθώ σε αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε χάσει εδώ πέρα την αίσθηση του τι πραγματικά γίνεται και του τι πρέπει να περιμένουμε. Να σου πω κάποια πράγματα. Έχει συζητηθεί επαρκώς το τι ζημιά θα πάθει η Ρωσία του Πούτιν από τις κυρώσεις αυτές. Το σύστημα το τραπεζικό, το ενεργειακό, το σύστημα των ολιγαρχών που έχει ο Πούτιν. Αλλά δεν έχουμε δει τι θα πάθει η άλλη πλευρά. Το σύστημα αυτό του Πούτιν δεν είναι κάποιοι βλαμμένοι οι οποίοι δεν μέτρησαν τα πράγματα και μια ωραία πρωία πήγα και μπούκαραν μέσα στην Ουκρανία. Αυτό ξεκίνησε το 2014. Η Ευρώπη αρνούταν πεισματικά να το δει και να ασχοληθεί. Και θα σας πω κάποια πράγματα. Όταν ξεκίνησαν την πρώτη μέρα οι κυρώσεις, την 24η Φεβρουαρίου, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόνο τις δύο πρώτες μέρες από το χρηματιστήριο ξυρίστηκαν 186 δισεκατομμύρια δολάρια από την αξία των μετοχών του ρωσικού χρηματιστηρίου. 48 ώρες. Και αναγκάστηκαν, το κλείσαν, πήγαν να τα ανοίξουν σήμερα και άρον-άρον το ξανά κλείσαν. Το ρούβλι έχασε τη μισή του αξία. Την τρομακτική ζημιά. Όμως, αν παρατηρήσετε ένα άρθρο που έχω στο SL Press, πολύ πριν τις 24 Φεβρουαρίου, από τον Ιανουάριο, λέω ότι προσέχτε, αυτό που πάτε να κάνετε, αυτό που πάει να γίνει τώρα, είναι μια κατάσταση lose-lose. Δεν είναι κατάσταση win-win. Σε καμία των περιπτώσεων να μην περιμένουν ότι μια μέρα θα πει ο Πούτιν, έλα ρε παιδιά, έγινε παρεξήγηση τώρα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα καλά. Ο Ζελέσνη, καλό παιδί είναι, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε και το αντίθετο βέβαια. Αυτό θα τραβήξει. Θα τραβήξει σε βάθος αυτό το πράγμα. Διότι συμφωνώ με αυτό που λέει ο Κώστας με τη θεώρηση του Κώστα. Αλλά πρόσεξε, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Και να σας πω κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να προβληματίσουν όχι μόνο τους ακροατές μας, αλλά πολύ παραπάνω και πολύ πιο πέρα από τους ακροατές. Θα τα πούμε αμέσως μετά το διαλυματάκι. Επιστροφή και πάλι στην κουβέντα μας. Στην κουβέντα μας. Στο απόψινό διπορικό μας. Και Γιώργο, έχω απέναντί μου τη Χριστίνα την Αγγελάκη. Η Χριστίνα είναι από τα παιδιά που τα ονομάζουμε σφουγγάρια. Ξέρει να διαβάζει αυτά που λέμε.
κουνάει το κεφάλι και μου λέει τώρα στο διάλειμμα, το πρωί ξεκινώντας από το σπίτι, στο βενζινάδικο που πήγα να βάλω, έγραφε 2.12. Τώρα το βράδυ... 2.20. 2.20. Αυτό είναι εκείνο το οποίο πλέον είναι η ζωή μας. Στο σούπερ μάρκετ μπήκα για να πάρω βασικά πράγματα. 30 ευρώ. Στο σπίτι όλα αυτά τα οποία λέγαμε παιδιά του πολιτισμού και υποχρέωση της πολιτείας απέναντί μας, θερμότητα, ηλεκτρισμός. Για εκείνοι οι οποίοι παίρνουν 400-500 ευρώ το μήνα, τελείωσαν. Τελείωσαν. Δεν μπορούν πια να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι η πραγματικότητα την οποία τώρα περιγράφεται. Όχι, εμείς την έχουμε περιγράψει από πέρυσι. Το ξέρω. Εμείς τώρα θα περιγράφουμε, αυτά τα έχουμε πει, είναι χαμένος χρόνος. Έτυχε πέρυσι να μας ακούσει. Δεν πειράζει. Μας άκουσε φέτος. Και πρόπερσι δεν μας ακούσε. Μας έχει ακούσει. Και μας πρόπερσι έχει. Δεν μας ακούσε. Και φέτος δεν θα μας ακούσει. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Φέτος θα περιγράψουμε του χρόνου. Σήμερα θα φέρουμε το μέλλον. Γιατί αυτή η δουλειά είναι, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι η δουλειά μας να μας ακούνε. Όποιος θέλει μας ακούει, όποιος θέλει δεν μας ακούει. Βεβαίως. Αλίμον. Έχουν και άλλα θέματα να απολαύσουν. Θέλω ένα πολύ σοβαρό πράγμα να βάλω στη συζήτηση. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα. Το νόμισμα έχει δύο πλευρές και πρέπει να τις κοιτάμε και τις δύο, όχι τη μία. Δεν θα σου πω τώρα κάποια πράγματα που μπορεί να ξυνήσουν ορισμένους και αρχίσουν να ψάχνονται. Αυτό θέλουμε, να αρχίσουν να ψάχνονται. Το 2021 η Ρωσία του Πούτιν εκτέλεσε προϋπολογισμό και τον πέρασε στη Δούμα με 62,5 δολάρια το βαρέλι και πουλούσε κάθε χρόνο, συγγνώμη, κάθε μέρα προϋπολόγισε ότι θα πουλάει 7,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μαζί με τα συμπυκνώματα συνολικά. 7,5 εκατομμύρια με 62,5 δολάρια το βαρέλι την ημέρα. Αυτό, 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, επαναλαμβάνω, με 62,5 δολάρια. Τώρα λοιπόν λένε κάποιοι κυρώσεις. Μέσα. Τιμωρούμε άραγε τη Ρωσία. Do the math, που λένε και στην Αγγλία. Για να δούμε πόσο κάνει 62,5 με 7,5 εκατομμύρια. Έχουν λοιπόν με τις κυρώσεις πάρει από τη Ρωσία, περίπου υπολογίζουμε, τα επίσημα είναι 2-200 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Εγώ θα σας πω μαζί με τα ανεπίσημα και κάτι fail contract, δηλαδή κάτι συμβόλαια που δεν εκτελέστηκαν ποτέ, ότι είναι 3 εκατομμύρια βαρέλια που χάθηκαν την ημέρα. Μένουν δηλαδή 4,5 εκατομμύρια βαρέλια. Αλλά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια με 115 δολάρια το βαρέλι και 139 κάποια που πήγε τώρα. Για κάντε τον πολλαπλασιασμό να δούμε πόσο χαμένη είναι η Ρωσία με αυτά τα 3 εκατομμύρια βαρέλια που φύγαν. Δεύτερον, δεν υπάρχει κάποια προσυνεννόηση. Δεν το βλέπετε. Πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Πάρτε την ιστορία με τα αεροπλάνα και την ιστορία με την Πολωνία. Δεν βλέπετε ότι υπάρχει προσυνεννόηση εκεί. Δεύτερον, ο κλάδος της ενέργειας. Δεν βλέπετε ότι δεν υπάρχουν κυρώσεις εκεί. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ποιος βάζει κυρώσεις? Μόνο η Αμερική. Γιατί μπορεί επί της ουσίας να βάλει κυρώσεις στο ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και κανένας άλλος? Ποιος παλαβός άλλος αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω μετά από 5 χρόνια,
Ποιος μπορεί να βάλει κυρώσεις στο ενεργειακό κλάδο της Ρωσίας? Η Ευρώπη? Μήπως τα καινούργια στοιχεία στο καινούργιο άρθρο που θα γράψω δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα, αντί για κυρώσεις σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, η Ευρώπη αγοράζει περισσότερο φυσικό αέριο από τη Ρωσία? Μήπως το έχει σκεφτεί κανένας αυτό? Και μήπως οι τιμές αυτές οι εξωφρενικές, αντί για να χάνει η Ρωσία, κερδίζει? Μήπως, λέω, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Αλλά να πάμε, να μείνουμε λίγο και στο θεωρητικό το κομμάτι. Ποιες κυρώσεις? Εγώ κυρώσεις βλέπω σε κάτι τενόρους, σε κάτι DJ να βάζουν, σε κάτι επιχειρηματίες. Δεν είδα όμως να βάζει κανένας κύρωση στον πρώην γερμανό καγκελάριο που είναι στην Gazprom, στη Rosneft, και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μετόχων του Nord Stream 2. Γενικός του Nord Stream, με έδρα την Ελβετία. Αυτός θα έπρεπε να φάει πρώτος κύρωση. Είδατε καμιά κύρωση στον Gerhard Schröder? Όχι. Μια κύρωση του ύπατος άκουσα από κάποιον. Επίσης, ο Πούτιν ο ίδιος, γιατί το δούλευμα πέφτει και από τις δύο πλευρές, Αντρέα, και παραπληροφόρησε αλλά και το δούλευμα. Για προφανώς, για να τσιμπήσει τα αντανακλαστικά μιας μερίδας του κόσμου που αγαπάει τις συνωμοσιολογικές θεωρίες και όλα αυτά και τα λοιπά, μίλησε για τους Ρότσιντ. Μίλησε ή δεν μίλησε? Ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα είναι ο πλανήτης ιδιοκτησία των Ρότσιντ. Κάπως έτσι το είπε. Ο Πούτιν λέει το. Ο Πούτιν το είπε αυτό, ναι. Ο Πούτιν το. Και αμέσως όλοι είπαν, να το ο ηγέτης, ο αρχηγός μας. Μπράβο. Αυτό θα πάρει κοντισμό. Να σας πω κάτι. Εκτός από τη Rosneft, που είναι υπάλληλος από το 2006, με το που έχασε τις εκλογές πήγε εκεί, αλλά πρόεδρός της από το 2012. Ο Schröder. Ο Schröder. Που ξέρει όλα τα κλειδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μυστικά. Έχει δρομολογήσει τις εξελίξεις, όταν ήταν καγκελάριος, έχει δρομολογήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εξελίξεις για τα επόμενα 30 χρόνια. Ξέρει όλα τα μυστικά της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Εκτός από την Gazprom. Εκτός από, πώς το λένε, από την... από τον Nord Stream 2. Πού αλλού δουλεύει? Δουλεύει και αλλού. Βεβαίως. Και μάλιστα είναι και παγκόσμιος διευθυντής. Είναι λοιπόν παγκόσμιος διευθυντής της τεράστιας εταιρείας που λέγεται NM Rothschild and Sons. Όχι τώρα. Εδώ και πολλά χρόνια. Πόσα γραφεία έχει? 7 γραφεία μεγάλα περιφερειακά έχει σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Έχει εδώ και στην Ελλάδα. Βεβαίως. Λοιπόν. Πλουτάρχου. 5. Μπράβο. Επίσημα γραφεία. Τι έκανε δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα? Θα σου πω, περίμενε. Δηλαδή, ο Πούτιν στρέφεται κατά τον Ρότσιλντ και έχει αναθέσει ως άξονα της πολιτικής του, της ενεργειακής, σε ένα γερμανό καγκελάριο, ο οποίος όμως δουλεύει για Ρότσιλντ. Γενικός διευθυντής. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παγκοσμίως. Ναι. Παγκοσμίως. Δηλαδή, πόσο δηλαδή πρέπει να... τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε με αυτές τις συνωμοσιολογίες? Είναι follow the money, ακολουθήστε τη δοσμή του χρήματος. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό? Μετά, η ένευρο της ΕΣΟ δεν είναι άγνωστη εδώ στην Ελλάδα, διότι επί κυβερνήσεως Τσίπρα Καμένου 4 χρόνια έκανε όλες τις επίσημες ελληνικές συμβάσεις. Όχι, ήταν επίσημα ο σύμβουλος του ελληνικού κράτους για τις ιδιωτικοποίησεις. Ακριβώς. Λοιπόν, να τις θυμηθούμε. Τι να θυμηθώ, θα φάμε την υπομπή. ΔΕΗ, αεροδρόμια. Ήταν ο επίσημος, και δεν έχει σημασία τώρα, ήταν ο επίσημος σύμβουλος του ελληνικού κράτους στο θέμα των ιδιωτικοποίησεων. Για την ιδιωτικοποίηση και των νερών. Συμβούλευε. Όχι μόνο για τις ιδιωτικοποιήσεις που γίναν και τις ξέρουμε, αλλά και για τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν πρόλαβαν να γίνουν. Ναι. Ο οποίος άλλαξε με την νέα κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ναι, το νερό δεν πρόλαβε να γίνει. Λοιπόν, συγγνώμη, κοροϊδευόμαστε τώρα δηλαδή. Έχουμε κάνει, προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο ότι εδώ έχουμε
τον καλό τον Biden και τον κακό τον Πούτιν, ή τον κακό τον Πούτιν και τον κακό τον Biden. Και εδώ έχει γίνει το κακό, έχει χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, γίνεται μακελιό στις αγορές. Πάμε για συντριβή και για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια η Αμερική έχει 7,5% πληθωρισμό. 7,5% πληθωρισμό. 4,5 δολάρια το γαλόνι, το πετρέλαιο, το θέρμανσης. 4,5 δολάρια είχε προχτές και έπεσε τα 1,000 δολάρια στα 3,8 σήμερα. Δηλαδή έχει πήγε 140 δολάρια το Brent και 132 το WTI το αμερικάνικο. Και συζητάμε ότι η Αμερική υποβάλλει κυρώσεις. Η Αμερική δεν υποβάλλει κυρώσεις. Η Αμερική πυροβολά όχι τα πόδια της, το κεφάλι της πυροβολά τώρα αυτή τη στιγμή. Η Αμερική και η Ρωσία κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα, μετά από 1, 2, 3 χρόνια, μπορεί να προχωρήσουν. Αυτός ο οποίος θα είναι το μεγάλο θύμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε γιατί? Διότι έχουμε πέσει στο ίστατο σημείο. Στο ίστατο σημείο. Ενώ εμείς και εγώ είμαστε για φυσικό αέριο. Εμείς και εγώ είμαστε για πετρέλαιο. Εμείς και εγώ είμαστε για άνθρακα. Που σήμερα που όλοι βλέπουν, έχουν φάει το τυράκι και βλέπουν το βαρέλι το πετρέλαιο που πέφτει. Αλλά δεν βλέπουν τη μεγάλη εκτείναξη του άνθρακα. Που κοντεύει να πάει 500 δολάρια τόνος. Πρωτοφανή πράγμα. Τριπλασιασμός της τιμής. Λοιπόν, δεν βλέπουν αυτό το παιχνίδι. Θα το δουν μετά από μια εβδομάδα. Και εμείς κλείσαμε τα λιγνητορυχεία. Και να τα κλείναμε. Και να κλείναμε τους λιγνίτες. Μόνο το λιγνίτη σαν ορυκτό να τον πουλήσει σήμερα. Όποιος έχει πλουτίζει. Γιατί τα μεγάλα λιγνητορυχεία της Ευρώπης έχουν κλείσει και έχει τριπλασιάσει τη διείσδυσή της σε λιγνίτες μέσα στην Ευρώπη η Ρωσία. Και τώρα παίζεται εκεί το παιχνίδι. Και δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Κάθονται και βλέπουν τις τιμές του Brent. Τους παίζει άσχημα ο Πούτιν. Πολύ άσχημα τους παίζει. Και ξέρεις γιατί? Γιατί μπορεί. Και το μεθεπόμενο παιχνίδι θα είναι στην πυρηνική ενέργεια. Πάνω στην πυρηνική ενέργεια. Και πριν από αυτήν θα είναι στο χαλκό. Στο χαλκό είναι. Στο χαλκό και ειδικά το νικέλιο. Στο εκεί, νικέλιο. Στο κοβάλτιο. Στο αλουμίνιο. Την πλατίνα. Τι λέμε τώρα? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι λένε, πρόσεξε, εγώ απευθύνομαι και στις δύο πλευρές. Αυτοί οι οποίοι λένε θα συντρίψουμε τον Πούτιν κακιά Ρωσία και τους πατήσουμε κάτω έχουν άδικο. Αυτοί οι οποίοι λένε θα συντριβεί κακιά η Αμερική έχουν άδικο. Ξέρεις γιατί? Γιατί και οι δυο θα συντριβούν. Και οι δυο θα συντριβούν και θα ματώσουν πάρα πολύ άσχημα, γιατί βάλανε τον πλανήτη σε μια πολύ κακιά τροχιά που δεν έπρεπε να μπει. Και γι' αυτό φωνάζω για επιστημιστική κρίση 2 χρόνια τώρα, γιατί εκεί οδηγούσε η όλη ιστορία, διότι μπαίνουμε αυτή τη στιγμή σε ελλείψεις βασικών διατροφικών αγαθών με πρωταγωνιστές το στάρι και το καλαμπόκι. Και επειδή το καλαμπόκι είναι ζωοτροφή, του χρόνου θέλω να δω πόσο θα αγοράζει η νοικοκυρά το κουτοπουλάκι. 2,5 ευρώ που τα αγοράζει σήμερα το κιλό ή 10. Ποιο κουτοπουλάκι? Το κουτοπουλάκι τρώει καλαμπόκι. Το γαλατάκι. Ας το περίμενε. Το γαλατάκι. Περίμενε. Η αγελάδα τι θα φάει? Καρσόξυλα. Τις τροφές του φτωχού τώρα λέμε. Περίμενε. Εδώ αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε είναι ότι εφόσον έχει διεισδύσει ο Αρμαγεδόνας στην αγροτική οικονομία, στον πρωτογενή τομέα γενικότερα, αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τι κάνουμε τώρα? Βάζουμε κυρώσεις και έχουμε 2 στρατούς που σκοτώνονται στην Ουκρανία, οι οποίοι κατά παράδοξο τρόπο ξεχνάμε ότι ο ένας έχει το 17% και ο άλλος το 13% της παγκόσμιας παραγωγής σιτού, δηλαδή Ουκρανία και Ρωσία, 30% της παγκόσμιας παραγωγής σιτού. Και αυτοί, αντί για να είναι στα χωράφια σήμερα και να καλλιεργούν, να ταΐσουνε όλο τον πλανήτη, κάθεται και σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Και δεν φτάνει που σκοτώνονται αυτοί εκεί τώρα. Πρόσεξε, δεν πάνε να δουλέψουνε στις δουλειές. Με αποτέλεσμα, τώρα αντί για να ξεκινήσει η παραγωγή του σιταριού και να πάνε τον Αύγουστο να θερήσουνε, τον Αύγουστο πιθανόν να λείπει το μισό από το 30% της παγκόσμιας παραγωγής των 2 χωρών αυτών. Και τι θα φάμε? Πέστε μου.
και μου μιλάνε για πτώση του πληθωρισμού. Ποια πτώση του πληθωρισμού? Όταν βγει καινούργια παραγωγή και τιμολογηθεί ένα-ένα τα προϊόντα, θα αρχίζουν να γίνεται συγκομιδή. Ξεκινώντας από τέλη Απριλίου, Μάιο και τα στάρια το θερισμό του Αυγούστου. Ξέρετε τι τιμολόγηση έχει να πέσει? Έχει ιδέα κανένας πάνω κάτω πόσο θα είναι διαφορετική η τιμολόγηση του σταριού του Αυγούστου του 2022 με τιμολόγηση του σταριού ή του καλαμποκιού του 2021? Και εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Η ανάπτυξη σκότωσε την ανάπτυξη. Αυτό έχει γίνει τώρα. Διότι μπερδεύσαν τα πάντα. Μπερδεύσαν τα πάντα αυτή τη στιγμή. Και αντί για να κάνουμε σήμερα έναν κόσμο, όπως λέει πολύ σωστά ο κόσμος, πολυπολικό, έχουμε κάνει μία οικονομία ζόμπι και νεκροταφείο. Ζόμπι και νεκροταφείο. Προκειμένου να ιδρυθεί το νέο καρτέλ που θα σκότωνε, υποτίθεται, το καρτέλ των πετρελαιάδων. Γιατί αυτό ήταν η ESG. Όταν βγήκαν στην αρχή, εγώ ήμουν ο παδός τους σε αυτές τις ιδέες. Γιατί πραγματικά είμαι πράσινος. Τελικά τι κατάφεραν αυτοί? Αυτοί κατάφεραν και έκανε ένα πιο ισχυρό καρτέλ στη θέση του καρτέλ. Και τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή έναν εσωτερικό πόλεμο στο παλαιό καρτέλ των πετρελαιάδων και έναν πόλεμο έξτρα τον ESG με τους πετρελαιάδες. Και κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Μπορεί ο Biden αυτή τη στιγμή να επιβάλλει κάτι που άλλες φορές δεν χρειαζόταν να πάει ο πρόεδρος της Αμερικής τηλέφωνο. Έβαζε την ξαδέρφη του Μπατζανάκη, της ιδιαιτέρας γραμματέας του Chief of Staff του Λευκού Οίκου να πάρει 10 τηλέφωνα και τέλειωνε το θέμα. Ούτε ενοχλούνται καθόλου. Και τώρα παίρνει ο Biden τηλέφωνο τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δεν σηκώναν το τηλέφωνο. Όχι. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, για να θα καταλήξω με αυτό? Ότι αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο για τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα. Μόλις εμφανίστηκε Ισραήλ, Τουρκία, Ελλάδα, Τουρκία συζητήσεις, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συζητήσεις, ο Ισραηλινός μετά από 12 χρόνια στην Τουρκία, τα 20 δολάρια που είχα υπολογίσει που αυξάνουν τη τιμή του βαρελιού ως γεωπολιτικά ασφάλιστρα φύγανε μέσα σε 12 ώρες. Αλλά να μην ξεθαρεύουν, γιατί η κατάσταση έχει συνέχεια. Αυτό το πράγμα, και τελειώνω με αυτό για να μιλήσει ο Κώστας, αυτό το πράγμα που ξεκίνησε δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα στιγμιαίο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ξεκίνησε και έχει μπει στις υποδομές και θα διαρκέσει για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Κωνσταντίνε, mm-hmm. θα κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Μπορείς και να την παρακάμψεις. Δεν είναι καλή ερώτηση. Mm-hmm. Αλλά κάθεται στην άκρη των χιλιών μου εδώ και αρκετό καιρό. Ένα πολύ μεγάλο θύμα σε αυτή την ιστορία είναι η Γερμανία. Mm-hmm. Η οποία είναι υπογραμμένη παρά τη θέλησή της να υπακούει διαμαρτυρόμενα για μία ακόμα φορά εντολές νικητών. Πίσω από τις τελευταίες εμφανίσεις του Σούλτς διάβασα κάτι που δεν μου βγαίνει να το πολύ συζητήσω. Διάβασα ότι δεν σας συγχωρέσαμε ποτέ για τον τρόπο που μας φερθήκατε σε δύο παγκόσμιους πολέμους.
Το κρατάμε μέσα μας. Το διασυρμό, την ταπείνωση. Το περιθώριο στο οποίο διηθήκαμε. Για λάθος. Πολιτικές επιλογές. Είναι κάτι που θα το διαβάσεις και στον Ιάπωνα. Δεν ξεπέρασαν ποτέ το πώς τους φερθήκαν οι νικητές. Έτσι λοιπόν αυτή η ανακοίνωση εκατό δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό την έκανε με μεγάλη ευχαρίστηση. Αν θέλεις, ήθελα να ακούσω και τι δικές σου διαπιστώσεις. Ανδρέα, είναι αλήθεια ότι αυτό το... η βαθιά, η ψυχολογία του βάθους, αν θες, της Γερμανίας, αν έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, είναι ένας άγνωστος τομέας. Είναι σίγουρο ότι ως λαός και ως πολιτισμός έχουν ένα βαθύ τραύμα, αλλά δεν είναι μόνο το βαθύ τραύμα, είναι ότι έχουν μια αίσθηση βαθιάς ταπείνωσης για το πώς, για το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουν έναν μυσαλόδοξο, καλά κρυμμένο αλλά εντονότατο αντιρωσισμό. Τα παλιά έτσι στοιχεία ρατσισμού στην ταυτότητά τους, που δεν ήταν μόνο Χίτλερ, ξέρεις, δεν ήταν και ο Χίτλερ προϊόν παρθενογένεσης, ήρθε εκεί και όλοι οι άλλοι ήταν έτσι φιλελεύθεροι και ανοιχτόμυαλοι και ήρθε ο Χίτλερ και τους έκανε μάγια και τους έβαλε στο ναζιστικό κόμμα, ούτε μετά σταμάτησαν ένα απότομα 100%. Υπάρχει ακόμη σε ένα μεγάλο κομμάτι, είναι διάχυτο αυτό. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Επίσης όλη αυτή η αυτοταπείνωση που, στην οποία επέβαλαν τον εαυτό τους μετά τον πόλεμο ακριβώς για το θέμα των Ναζί, αργά ή γρήγορα θα έφερνε κάποια αποτελέσματα. Τα είδαμε στη συμπεριφορά τους, συγκεκαλυμμένα μεν, αλλά τα είδαμε. Είδαμε πώς συμπεριφέρθηκαν απέναντι στην Ελλάδα. Είδαμε αυτό το νομό κοινικό και απάνθρωπο οικονομικό, όχι απλώς ηγεμονισμό, όχι υπεριαλισμό, αυτή την διάθεση, ας πούμε, του οικονομικού φεουδαρχισμού του μεσαίωνα που προσπάθησαν και εν μέρει το επέβαλαν. Την επέβαλαν στην Ευρώπη και ειδικά σε εμάς. Αλλά όντως τώρα μπαίνουν και αυτοί σε μια νέα εποχή. Από την άλλη, γνωρίζουν πολύ καλά, τουλάχιστον οι γερμανικές ηγεσίες, ότι όχι 100 δις, ένα τρισεκατομμύριο άμα ρίξουν για όπλα, δεν μπορούν πλέον μόνοι τους να σταθούν στο... όχι εναντίον των Ρώσων, εναντίον των Αμερικανών, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά ούτε μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα. Δηλαδή γνωρίζουν πολύ καλά ότι χρειάζονται συνεργασίες. Αυτά τα λεφτά δηλαδή θα πάνε σε συνεργασίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως επίσης ξέρουν ότι αν αρχίσουν και εξοπλίζονται και βγάζουν και μια συμπεριφορά επιθετική, όχι πλέον και ομή και κοινική και μυσαλόδοξη, όχι πλέον μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά γενικότερα, τότε όλοι οι υπόλοιποι θα συσπηρωθούν γύρω τους, εναντίον τους. Και δεν είναι πάλι οι Γερμανοί να πεις ότι θα επιχειρήσουν δια των όπλων να σπάσουν αυτό το κλειό. Θα χάσουν και όλους τους συμμάχους που έχουν και στον οικονομικό τομέα. Αυτή η συσπήρωση της Βορείου Ευρώπης που είναι σε θέματα οικονομίας, δημοσιονομικής πειθαρχίας και όλα τα σχετικά,
είναι αποτελείται από χώρες που έχουν πολύ πικρές, ζωφερές και έτσι και άσχημες μνήμες από τους Γερμανούς, όπως είναι η Ολλανδία για παράδειγμα. Δεν έχουν καμιά διάθεση να δουν την Γερμανία να γίνεται ξανά γενικός δερβέναγας. Οι σύμμαχοί τους στρατιωτικοί, όπως είναι οι Πολωνοί, είναι πολύ πιο αντιγερμανοί από την αντιρώσοι και θυμούνται πάρα πολύ καλά τι πήγαν να πάθουν. Οπότε, ναι, μεν προκύπτει κάποιος κίνδυνος κατά την άποψή μου, πλην όμως προκύπτουν και ευκαιρίες, ειδικά για την Ελλάδα. Γιατί αυτή η Γερμανία που θα θέλει να εξοπλιστεί, όπως είπα πριν, θα δώσει μεγάλη έμφαση στις συμπαραγωγές. Ήδη γίνεται. Δηλαδή, το διάδοχο άρμα μάχης θα είναι γαλλογερμανικό. Θα είναι της Nexter και της Rheinmetall. Η Rheinmetall γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πλέον τα οχήματά της πρέπει να τα φτιάχνει με ευρωπαϊκές και άλλες, και όχι μόνο με ευρωπαϊκές και άλλες συνεργασίες, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Το μαχητικό, το έκτης γενεάς, το γαλλογερμανικό πλέον θα επιταχυνθεί. Λοιπόν, που δεν είναι μόνο γαλλογερμανικό, είναι γαλλογερμανο-ισπανικό. Και γιατί να μην είναι γαλλογερμανο-ισπανο-ελληνικό, από τη στιγμή που ένα απάρτιό του το μη επανδρομένο, αυτό θα είναι σύστημα, δεν θα είναι ένα αεροπλάνο. Θα είναι δηλαδή ένα σύστημα συστημάτων. Θα είναι συνδυασμός που θα λειτουργεί ως ενότητα όμως διατεχνητής νοημοσύνης, δικτύων κτλ. Θα είναι επανδρομένα και μη αεροπλάνα. Θα έχει και ρομποτικά αεροσκάφη. Και το ρομποτικό, το βασικό ρομποτικό αεροσκάφος, θα είναι το διάδοχο του Νέουρον, του Νέουρον του Γαλλικού, της Ντασό. Δεν είναι μόνο της Ντασό, η Ντασό ήταν η αρχική, η πυρηνική εταιρεία. Συμμετείχε όμως και η ΑΒ στην ανάπτυξή του. Και η Ιντρακόμ, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος. Ο Ιντρακόμ ήταν στον αεριστή, σίγουρα όμως ήταν η ΑΒ. Λοιπόν, οπότε ήμασταν και εμείς εν μέρη στην παραγωγή. Γιατί λοιπόν και να μην είμαστε και εμείς μέσα σε αυτό το σύστημα, ή γιατί να μην λειτουργήσουμε γενικότερα ως δυναμικό κομμάτι αυτής της πανευρωπαϊκής έτσι, αμυντικής συνεργασίας θα γίνει. Γιατί η Ελλάδα, λόγω του ότι ήταν η μόνη χώρα μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διατήρησε έναν ισχυρό στρατό συμβατικού τύπου, όχι για να κάνει τώρα αποστολές στο Μάλι ας πούμε ή να στέλνει στη Ρουάντα, για κανονικό στρατό εναντίον ομόλογου αντιπάλου υψηλών ικανοτήτων, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής. Οπότε εγώ βλέπω και ευκαιρίες. Επίσης, η Γερμανία, ακριβώς για να μην την απομονώσουν όλοι οι άλλοι και την εξοντώσουν, να το πούμε έτσι, γεωπολιτικά, πριν προλάβει να γιγαντωθεί, το φυσιολογικό είναι ότι θα επιχειρήσει ευρύτερες συνεργασίες. Δηλαδή, δεν θα φάνει μόνη της. Θα προσπαθήσει να ενισχύσει τις συνεργασίες της με άλλες σημαντικές χώρες της Ευρώπης. Και η πιο σημαντική είναι η Γαλλία. Λοιπόν, άρα λοιπόν μιλάμε για τη δυνατότητα ενός διευρυμένου και εμβαθυμένου γαλλογερμανικού άξονα. Και εμείς, χάρη στη συνεργασία με τη Γαλλία που έχουμε αναπτύξει, βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά για να μπούμε και εμείς προνομιακά. Εδώ βέβαια τίθεται θέμα με τι όρους. Εάν αφαιθούμε στα χέρια των Γερμανών, θα μας φάνε ζωντανούς. Εδώ θέλει πολύ δυναμική αντιμετώπιση. Ας πούμε, παιδιά, εντάξει, θα συνεργαστούμε. Θα μπούμε και εμείς μέσα στα αμυντικά προγράμματα. Θα έχουμε και εμείς τη συνεισφορά που πρέπει να έχουμε και είναι σημαντική. Αλλά και στον οικονομικό τομέα δεν θα λειτουργείτε τώρα όπως λειτουργούσατε ως ένα συνδυασμός τοκογλύφου και χασάπη, ας πούμε. Όχι. Χρειαζόμαστε ευρύτερη γεωπολιτική συνεργασία. Εδώ λοιπόν ξανάρχεται αυτό που λέω πάντοτε, ότι όταν γίνονται τέτοιες μεγάλες ανακατατάξεις, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, που είναι ένα μείγμα πολύ διόρυθμο η Ελλάδα, έχει πολύ μεγάλες αδυναμίες, ταυτόχρονα όμως έχει και τεράστιο δυναμικό. Και επειδή είναι στο σωστό σημείο της παγκόσμιας γεωγραφίας και εκεί που εξελίσσονται τα ιστορικά γεγονότα, είναι μέσα στον πυρήνα των εξελίξεων, είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, αλλά ταυτόχρονα έχει και δυνατότητες να λειτουργήσει πολυπίκυλα και δυναμικά. Λοιπόν, εδώ είναι θέμα ηγεσιών. Άρα λοιπόν, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, πάμε σε ακραία σενάρια. Μπορεί αυτό που είπες να γίνει ένας ακραίος ενδοευρωπαϊκός ανταγωνισμός. Εάν προκύψει, ας πούμε, η έναρξη μιας διαδικασίας πυρηνικοποίησης του πλανήτη, αρχίζουν και γίνονται πυρηνικές δυνάμεις γιατί αυξάνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, τότε μπορούμε να δούμε και το ενδεχόμενο μιας πυρηνικής Γερμανίας. Εκεί τα πράγματα θα ξεφύγουν. Αλλά τέλος πάντων, μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο, νομίζω ότι αυτή η πλήρης επαναφορά της Γερμανίας, η ολική επαναφορά της Γερμανίας ως ευρωπαϊκή δύναμη πρώτης κλάσης,
και πλέον κανονική δύναμη και με, και με ισχυρό στρατό. Ναι μεν είναι κάτι το επίφοβο, ναι μεν είναι δεδομένο ότι η συλλογική γερμανική ψυχοσύνθεση έχει πολύ σκοτεινά στοιχεία, από την άλλη όμως μας δίνει και κάποιες ευκαιρίες. Οι Ιάπωνες, για να κλείσω με αυτό, δεν είναι το ίδιο. Οι Ιάπωνες είναι μια πολύ περίεργη κουλτούρα, αλλά δεν έχουν τα ίδια τραύματα από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σε αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πώς του συμπεριφέρθηκε ο MacArthur ως πρώτος κυβερνήτης της Ιαπωνίας, που ήταν, έκανε ό,τι μπορούσε πράγματι ώστε να τους τραβήξει στο δυτικό στρατόπεδο και να τους κάνει να ανακτήσουν τη χαμένη τους περηφάνεια. Δηλαδή θεωρεί το εθνικό ήρωας στην Ιαπωνία, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο. Οι Γερμανοί είναι άλλο φρούτο. Αυτά από μένα, Ανδρέα. Μπορώ να ρίξω μια πυρηνική βόμβα τώρα, έτσι, για να συνδυάσουμε λίγο τα της Αμερικής με της Ελλάδας. Αν είναι πυρηνική, ναι. Ναι, μπορώ. Ας υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος Biden ήθελε αύριο να ρίξει το βαρέλι του πετρελαίου και να προχωρήσουμε την επίλυση του προβλήματος με την ανάποδη φορά. Δηλαδή να πιάσουμε να λύνουμε ένα-ένα τα θέματα από τις πηγές που τα γεννούν, θα μπορούσε να το κάνει με μία υπογραφή του. Και από 109 δολάρια που έχει το Brent σήμερα και 105,6 που έχει το αμερικάνικο, το West Texas Intermediate, το WTI, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να επέστρεφαν με αυτή του τη δήλωση στα 80 δολάρια. Μπορεί ο πρόεδρος Biden το κάνει αύριο. Τι δήλωση δηλαδή? Τι θα πει? Τι θα πεις? Έχει δίκιο ο Πούτιν? Όχι. Καμία σχέση. Είναι εσωτερικό δικό του θέμα και δεν μπορεί να τον επηρεάσει κανένας. Μπορεί λοιπόν, φανταστείτε ότι αύριο το πρωί βγαίνει ο πρόεδρος Biden και λέει: ακυρώνω, ή μάλλον το πρώτο εκτελεστικό διάταγμα, ακυρώνω το πρώτο νομοθέτημα που έκανα στις 20 Ιανουαρίου του 2021 όταν ανέλαβε, είχε κερδίσει εκλογές τον Νοέμβριο, αλλά ανέλαβε 20 Ιανουαρίου του 2021. Ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος νόμος που πέρασε, υπέγραψε την πρώτη μέρα που ανέλαβε, την πρώτη ώρα? Ήταν η ακύρωση του αγωγού Keystone Excel. Ποιος είναι αυτό? Ποιος είναι? Λοιπόν, είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε ξεκινήσει από την περίοδο του Ομπάμα και λόγω του ότι κάποιες, λέει, περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, κάποια από εδώ, κάποια από εκεί, το πήγε προς τα πίσω και επί της ουσίας προέβλεπε ότι θα μπορεί να μεταφέρει σε 4 διαφορετικές φάσεις, πώς λέμε, Nord Stream 1, Nord Stream 2, είχε και στον Excel 1, 2, 3, 4, από την Αλμπέρτα του Καναδά, που είναι μια πολιτεία στα δυτικά, προς το Τέξας, στο Χιούστον και στο Πόρτ Άρθουρ, πιο πάνω προς το Κούσινγκ της Οκλαχώμα, που είναι η αποθηκευτική χώρη, η τεράστη, αλλά και στο Ιλινόις. Και θα μπορούσε να μεταφέρει περίπου ημερησίως 2 εκατομμύρια βαρέλια. Ο Ομπάμα το καθυστέρησε αυτό, με αντιπρόεδρο τον Τζο Μπάιντεν, για να έρθει αργότερα το 2017 ο Τραμπ και να το ολοκληρώσει. Παρά τις διαδικασίες που υπήρχαν, παρά τις αντιδράσεις, το ολοκλήρωσε. Και ο αγωγός είναι έτοιμος. Τουλάχιστον το μεγαλύτερο τμήμα των 4 φάσεων αυτών. Και με το που αναλαμβάνει ο Τζο Μπάιντεν, την πρώτη ώρα της διακυβέρνησής του τον ακυρώνει, ενώ είναι έτοιμος, κατασκευασμένος. Αν αύριο τον βάλει σε λειτουργία, δεν θα χρειάζεται να παρακαλά τον ένα και τον άλλο στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, για να του λύσουν το πρόβλημα βάζοντας καινούργιες ποσότητες, διότι θα πάρει τη σταθερή σύμμαχο της Αμερικής στον Καναδά και θα πει: στείλε μου τώρα για 30 μέρες το maximum του αγωγού, από 2 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα. Και λύνει το πρόβλημά του. Και όχι μόνο αυτό, πρόσεξε, η δήλωση ότι τον επιτρέπω και ακυρώνω την απόφασή μου θα ρίξει τις τιμές 30 δολάρια, 25 με 30 δολάρια.
Δεν το κάνει. Και προτιμάει να κάνει τι, να τρέχει. Στη Βενεζουέλα, αυτό που κατηγορούσε σύσσωμο το πολιτικό σύστημα της Αμερικής ως έμπορο ναρκωτικών και σύμμαχο των Ρώσων, και στο Ιράν, να παρακαλάει για άλλο ένα εκατομμύριο να τα βρούμε λίγο στα πυρηνικά, να βγάλουμε τους κυρώσεις από πάνω, σε ποιους, δηλαδή αυτούς που κατηγορεί για τρομοκράτες. Τι γίνεται εδώ τώρα, δεν σας θυμίζει κάτι αυτό? Δεν σας θυμίζει λίγο, και εδώ είναι το πυρηνικό τώρα, μια ξαφνική μεταστροφή που είπαμε όχι στον ΙΣΤΜΕΤ, όχι στο φυσικό αέριο? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο, ενώ μπορεί να δώσει λύση στην Ευρώπη για το φυσικό αέριο που είναι το πρόβλημά μας, που τι είναι? Είναι τα κοιτάσματα της Κρήτης. Δεν είναι αποδεδειγμένα, μπορούμε να τα κάνουμε αποδεδειγμένα σε μια εβδομάδα μέσα. Ή όσα θέλουμε εμείς να τα καταθέσουμε και να γίνουν αποδεδειγμένα. Και να ανέβει το ενδιαφέρον των εταιριών. Τώρα, τώρα που το χρειάζεται η Ευρώπη. Και αν δεν θέλουμε αγωγούς, μπορούμε να κάνουμε LNG, ούτως ώστε τα βαπόρια μας να έρχονται από την Αμερική φορτωμένα με LNG και να επιστρέφουν στην Αμερική ξανά φορτωμένα με ελληνικό LNG. Θα είναι άσχημο να έχεις έναν αυλοσύμφωνο φορτωμένος με LNG από την Αμερική για εδώ και στο καπάκι να αυλοσύμφωνο επιστροφής με το ίδιο βαπόρι φορτωμένο με LNG ελληνικό, το οποίο θα πηγαίνει στην Αμερική ή αλλού? Σκέφτομαι εγώ τώρα έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο δεν επιτρέπει στη συμμαχία της Ανατολικής Μεσογείου, που τόσο παράτερες χώρες που είχαν πόλεμο μεταξύ τους, το Ισραήλ με την Αίγυπτο, στέλναν αεροπλάνα λευκά χωρίς διακριτικά, γιατί είχαν πόλεμο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το Ισραήλ είχαν πόλεμο. Κάνε τη συμφωνία του Αβραάμ. Σαουδική Αραβία. Γιατί δεν θέλουν τον αγωγό? Ποιο είναι αυτό το μεγάλο χέρι το οποίο δεν θέλει τον αγωγό, δεν θέλει την εξόρυξη του φυσικού αερίου, παρά του γεγονότος ότι άμεσα θα ωφεληθεί μία αμερικάνικη εταιρεία, η οποία είναι στα κοιτάσματα και λέγεται Exxon Mobil και είναι η μεγαλύτερη super major εταιρεία του πλανήτη, και η άλλη που είπε τα κοιτάσματα της Noble, η Chevron, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία της Αμερικής, και θα είναι στην άλλη πλευρά και θα οικονομάνει. Και παρότι είναι οι μεγάλοι αυτοί, κάποιοι δεν επιτρέπουν την εξέλιξη αυτού του σχεδίου, το οποίο τώρα το έχουμε ανάγκη. Ποιος είναι πιο μεγάλος από αυτούς? Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Θα κάνουμε δύο εκπομπές για να το βρούμε. Ποιος είναι πιο μεγάλος από κολοσσούς όπως η Exxon Mobil, η Chevron, που συμμετέχει εκεί και η Total, και ένα πλήθος άλλων εταιριών, το οποίο τώρα που το έχουμε ανάγκη μας σταματάνε όλους μαζί. Την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Λιβύη, γιατί όχι. Βεβαίως, βεβαίως. Ποιος είναι αυτός ο πιο μεγάλος? Πώς το λένε, η Τουρκία? Για όνομα του Θεού. Εκεί έρχεται και η πρώτη ερώτηση που μου έκανες. Το τρίγωνο. BP, Γερμανία, Ρωσία και η παράτερη από κάτω, Αζερμπαϊτζάν. Με την αποχώρηση της BP, έτσι όπως γίναν τα πράγματα τώρα, το τρίγωνο αυτό πάει και τα δεδομένα αλλάζουν. Το έχουν σκεφτεί στο Υπουργείο Ενέργειας αυτό, ότι αλλάζουν πολύ τα δεδομένα? Το τρίγωνο του διαβόλου τώρα έχει γίνει από οκτάγωνο μέχρι δωδεκάγωνο. Και έχει σχέση ή δεν έχει τελικά με το ότι ο Biden αναγκάζεται να παρακαλάει τους Άραβες, τους Σαουδάραβες, τους Ιρανούς, τους Βενεζουέλους? Και εμείς σαν Ευρώπη, άκου, των 17,1 τρισεκατομμυρίων ΑΕΠ που έχουμε, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του πλανήτη, καταδεχόμαστε, άκου, καταδεχόμαστε να πηγαίνει ο Biden μετά από 12 χρόνια στον Εμίρη του Κατάρ και να το ζητάει να μπαίνει ενδιάμεσος ο Biden να μας δώσει το Κατάρ φυσικό αέριο τώρα που το έχουμε ανάγκη, γιατί τα σπάμε με τη Ρωσία. Ο Biden, αντί για να σηκωθεί
η Ford Line, και άμα δεν μπορεί η Ford Line, επειδή καμιά φορά δεν τη δίνουν και καρέκλα να καθίσει κάποιοι, να πάει ο Μακρόν, ο, πώς το λένε, ο Σόλτς, μαζί με τον, με τον Ιταλό, να πάνε στον Εμμύρη του Κατάρ και να του πούνε. Σε 15 μέρες από σήμερα ξεκινάς να μας δίνεις 1 εκατομμύριο βαρέλια και τόσο φυσικό αέριο. Και σε 3 μήνες θα το διπλασιάσεις. Υπόγραψε. Υπόγραψε. Κύριε Αλ Τζαζίρα, γιατί 2 θέσεις του Κατάρ μέσα στη Ροσνεφτ, κρατική, ας το πούμε έτσι, επιχειρηματίες ή ήχηνες του Κατάρ είναι μέσα στη Ροσνεφτ. Πού είναι κυρώσεις για αυτούς? Για αυτούς δεν έχει κυρώσεις? Παρακάλια έχει? Και γιατί να πάει ο Μπάιντεν να μιλήσει με το Κατάρ? Τι είναι ο Μπάιντεν? Ο παπάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Που θα έπρεπε ένας να πήγαινε στο Κατάρ και να του έλεγε, σε 2 εβδομάδες αυτή η ποσότητα εκεί με τα πλοία σου, γιατί έχεις πλοία. Δεν έχεις, το στείλουμε εμείς. Ο Μπάιντεν να πάει στο Κατάρ. Τι είμαστε εμείς? Γι' αυτό σου λέω ότι η μεγάλη ευθύνη ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι γνωρίζει το πρόβλημα με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Από το 2014. Γνωρίζει την εξάρτηση. Και αντί για να φροντίσουμε να απεξαρτηθούμε, τρέχαν όλοι και γλύφανε τον Πούτιν. Τότε που ασκούσα εγώ δρυμία κριτική στον Πούτιν για αυτά που έκανε με τις συνεργασίες του και στην ίδια την ΠΠΗ, και ασκούσα κριτική για αυτά που έκανε, τα 1000 μπερδέματα που έκανε στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, κανένας δεν μιλούσε. Και τώρα ξαφνικά όλοι λένε ο Πούτιν ο δικτάτορας. Καλά, από το 2014 τώρα τα ανακαλύψετε ότι είναι δικτάτορας? Τι κάνατε από το 2014, από την προσάρτηση της Κρυμαίας που έκανε με αυτόν τον τρόπο που την έκανε μέχρι σήμερα για να απεξαρτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Και φτάσαμε στον τέλος του δρόμου και επιτρέπετε στους εαυτούς σας να πηγαίνει ο Μπάιντεν σαν τον μπαμπά να συζητάει με το Κατάρ? Φυσικά και το Κατάρ δεν θα το κάνει, αφού έχει θέσεις μέσα στη Ροσνεφτ. Δεν είναι δυνατό να το κάνει. Γι' αυτό σας λέω, καμιά φορά εξοργίζομαι. Διότι αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια που διεξάγονται σε ακραίες καταστάσεις. Και όταν έχεις ακραίες καταστάσεις, πρέπει να προβαίνει σε λήψη ακραίων μέτρων. Και ο έκια λίμωνο. Είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη και έτσι πρέπει να φερόμαστε. Ανταυτού επιτρέπουμε στον Ερντογάν να κατέχει παράνομα την Κύπρο, ευρωπαϊκό έδαφος, να απειλεί την Ελλάδα, και αντί για να απειλούμε με κυρώσεις τον Ερντογάν, ούτε λίγο ούτε πολύ, απειλούμε με κυρώσεις με την Ελλάδα άμα θα προχωρήσει σε εξορίξεις. Ποια Ελλάδα? Αυτή που αντί σήμερα να έχει βάλει μέσα στο παιχνίδι τη Λιβύη, επιτρέπει σε όλους να χρησιμοποιούν, τους όλους τους άλλους, να χρησιμοποιούν τη Λιβύη όπως θέλει. Δέστε τι παιχνίδι έπαιξε η Λιβύη το 2020. Εμείς τρέχαμε, αντί για να υποστηρίξουμε το Χάρτα, υποστηρίζαμε το Σάρατ. Αν είναι δυνατόν. Και βγαίνανε και λέγανε ότι είναι λάθος άλογο ποντάραμε. Είναι τελειωμένος ο Σάρατ. Τα ξεχάσατε αυτά? Τότε που έγραφα το άρθρο, μην κοιτάτε στο νότο, κοιτάτε στο βορρά, γιατί από εκεί έρχεται ο τρόμος. Παρόλα αυτά, ο Σάρατ έφυγε. Ο Χάρτα είναι εκεί που είναι. Και τι έγινε? Μία φορά η Λιβύη βοήθησε. Όταν η Αμερική ήθελε να στην πρώτη φάση της κρίσης το 2020 να πέσει η παραγωγή στα επίπεδα της μειωμένης ζήτησης κατά 30 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ο Χάφταρ ήταν αυτός που καθάρισε τη φάση. Γιατί? Γιατί πήγε και κλείσει τις βάνες και έκοψε 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο τη μέρα από την παραγωγή της Λιβύης. Και το ίδιο κάνει τώρα, με τη διαφορά ότι ο Χάφταρ αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει τρόπο με τον οποίο φέρεται και έχει ένα εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό. Γι' αυτό και προχτές, δεν έγραψε κανένα τίποτα εδώ στην Ελλάδα, έσκασε λέει μια βαλβίδα στη Λιβύη, αλλά δεν είναι τίποτα, θα το φτιάξουμε. Αλλά βέβαια λέει τώρα θα λείψουν 1 εκατομμύριο βαρέλια από την παραγωγή.
είναι σαφέστατη αλλαγή. Γιατί αυτός που έχει το μυαλό και τους πόρους μπορεί να ασκήσει γεωπολιτική. Αυτός ο οποίος εξαρτάται από τις εισαγωγές είναι αυτός που θα είναι το θύμα. Και καταλήγοντας, και δεν θέλω να μιλήσω άλλο, είπα πολλά, καταλήγοντας θα σας πω το εξής. Γιατί την προηγούμενη Πέμπτη φώναζα. Ναι, να διώξουμε τον δικτάτορα τον Πούτιν. Μάλιστα. Τώρα το σκεφτήκα που μπήκε στην Ουκρανία. Που ξαναμπήκε στην Ουκρανία. Γιατί από το 14 είναι εκεί. Τότε μας πήρατε. Τώρα λοιπόν μας πήρατε ξανά, μάλιστα, να το διώξουμε. Και από πού θα πάρουμε πετρέλαιο, λιγνίτη και φυσικό αέριο. Πείτε μου. Από πού θα πάρουμε. Αφού εμείς δεν έχουμε και δεν λέμε να το βγάλουμε. Φοβόμαστε. Θα πάρουμε. Από τη Διούνα 1, το οικόπεδο Σανγκάριο, το οποίο τελειώνει μέσα σε μερικούς μήνες από σήμερα ο Ερντογάν. Και ίσως να γίνεται κατανοητό, γιατί θα βγει ο Ερντογάν και θα πει εγώ έχω φυσικό αέριο. Δίπλα είναι. Και φτηνό. Πάρτε. Ο έμπορος. Α, δεν θέλετε το δικό μου, μη στραγωριέστε. Έχω και από το Σαχ Ντενίς 2, το Αζέρου, το οποίο κατά 20% ανοίξει σε μένα. Δηλαδή ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας βγάζουμε από τη μέση τον Πούτιν, δεν θέλουμε τίποτα από αυτόν, αλλά θα είμαστε πιο ασφαλείς αν αγοράζουμε αυτά τα προϊόντα από την Τουρκία. Γιώργο μου, να κάνω μια τελευταία ερώτηση στα δύο λεπτά που έχω στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, πρέπει να γίνεται πολύ επικίνδυνο ιστορία στην Ουκρανία. Ανδρέα, θέλω να ελπίζω ότι έχει μπει σε ένα υγειονομικό πλαίσιο. Δηλαδή, πλέον έχουν αναλάβει το θέμα πιο ψύχρεμοι άνθρωποι από πλευράς της Δύσης και ο μεγάλος κίνδυνος να έρθουν σε επαφή νατοικές δυνάμεις με κάποιο τρόπο με ρωσικές και εκεί να αρχίσει να ανοίξει ο ασκός του αιώλου και να πάμε σε καταστάσεις κανονικά πράγματα στα έργα επιστημονικής φαντασίας έχει περιοριστεί. Δεν έχει περάσει εντελώς, γιατί οι λήθοι, οι ψυχασθενείς και φρενοβλαβείς υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο, άρα δεν βλέπω. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι να ανοίξει μια πληγή εκεί, να υπάρξει μια λιβανοποίηση της Ουκρανίας ή μια αφγανοποίηση αν θες, και να έχουμε μια ανοιχτή πολεμική πληγή μέσα στην Ευρώπη για χρόνια και για δεκαετίες. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, γιατί εκεί μπορεί κάποια στιγμή αυτή η πληγή μπορεί να γεμίσει με πίον και το οποίο να φέρει σε ψεμία και εκεί να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Αλλά αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δύο για την απόψινή μας κουβέντα, για τον Γιώργη τον Αδαλή, τον οικονομέτρη, και τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον Κωνσταντίνο τον Γρίβα. Ευχαριστώ και τους δύο, αγαπημένοι. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.